θα πω κυρίως αυτό που βιώνουμε στην υγεία και που είναι πραγματικά αυτό που βιώναμε και πριν τον κορονοϊό. Και σύντροφε, σύντροφοι και συντρόφισσες, τα ζείτε όλοι και τα βλέπετε και σήμερα τα είδες και τα γνώρισες και από κοντά, αλλά τα ήξερες και από την προηγούμενη φορά και τα ξέρετε και πολύ καλύτερα από την Αθήνα και από την Ομοσπονδία Νόσων Νοσοκομειακών Γιατρών. Οι νοσοκομειακοί με τα όργανά τους και το κίνημά μας βρίσκεται σε διωγμό. Ξεχάστε τα χειροκροτήματα της Μαρέβα από τις πολυκατοικίες που κάλεσε τον κόσμο να υλοποιήσουν σε μια βραδιά. Αυτή τη στιγμή η πρόεδρος του νοσοκομειακών γιατρών, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, βρίσκεται υπό διωγμό, την έχει καλέσει ο εισαγγελέας, γιατί έκανε δηλώσεις. Συνάδελφοί μας βρίσκονται υπό ΕΔΕ, τους ψάχνουν δηλαδή, γιατί κόλλησαν κορονοϊό, για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Να πούμε ότι ο κορονοϊός δεν θεωρείται εργατικό ατύχημα. Και ας δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ με ατέλειωτα κρούσματα κορονοϊού. Να πούμε επίσης ότι το επάγγελμα του νοσηλευτή και του γιατρού και του νοσοκομειακού γενικότερα δεν είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Να επισημάνουμε και να τονίσουμε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό, ιατρικό, διοικητικό και άλλο προσωπικό του νοσοκομείου, όχι για να καλύψουν τις ανάγκες του κορονοϊού, αλλά για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες χωρίς πανδημία. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι από το οργανόγραμμα του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ενώ προβλέπονται δηλαδή 220 θέσεις νοσηλευτριών καθέψιλων, είναι καλυμμένες, θέλετε, πιστέψτε το θέλετε όχι, με μόνιμες σχέσεις εργασίας, περίπου στις 30 με 35. 173 είναι τα κενά. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Αυτά είναι, επαναλαμβάνω, χωρίς πανδημία. Να πούμε ότι τα κρεβάτια της ΜΕΘ στηνόταν από τη μια στιγμή στην άλλη και καυχιούνται όλοι ότι έχουμε κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, όταν το κυρίαρχο πρόβλημα δεν είναι το κρεβάτι της μονάδας εντατικής θεραπείας, αλλά είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Εκεί δηλαδή που μεταδίδεται, εκεί που γεννιέται το πρόβλημα, δηλαδή μες στην κοινωνία, μέσα στους χώρους εργασίας, μέσα στους χώρους μαζικών μετακινήσεων. Αντί για αυτό, ποιο ήταν το πρόβλημα, να κάνουμε κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, γνωρίζοντας ότι 50 με 60% έχεις πιθανότητα όταν θα μπεις στη ΜΕΘ να μην βγεις. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που σήμερα αντιμετωπίζει η υγεία, που το είχε και πριν, το έχει σήμερα και θα το έχει και αύριο. Ούτε η σημερινή κυβέρνηση, ούτε οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι προηγούμενες λύσαν το πρόβλημα. Το πρόβλημα παραμένει, το πρόβλημα διαιωνίζεται και λέγεται μόνιμες προσλήψεις προσωπικού άμεσα τώρα που συζητάμε. Αυτό που αναφέρθηκε πριν από το Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, 100.000 φορές έχει αλλάξει ο τρόπος που θα προσλαμβάνονται και θα δουλεύουν στα νοσοκομεία οι ομάδες καθαριότητας, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Η προπροηγούμενη κυβέρνηση το είχε δώσει σε ιδιώτες, δηλαδή το είχαν πάρει εργολάβοι. Ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε, λέει, δημόσιο. Δηλαδή τι δημόσιο, για να μην κοροϊδευόμαστε. Το ίδιο το νοσοκομείο ήταν ο εργολάβος. Γιατί ο εργαζόμενος είχε 380 ευρώ μηνιάτικο, είχε συνθήκες γαλέρας και δεν ήταν φυσικά μόνιμος. Ο εργολάβος απλά έφυγε και στη θέση του εργολάβου ήταν το νοσοκομείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο που διόρισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και λέει: εμείς είμαστε κατά του δημοσίου, να του πάρει πάλι εργολάβος. Καταλαβαίνετε γιατί κοροϊδία μιλάμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε και βιώνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα που προσπαθούμε να ανατρέψουμε με νύχια και με δόντια, με αγώνες που μαζικοποιούνται και με τα σωματεία και τις ενώσεις εργαζομένων μέσα στα νοσοκομεία. Εμείς δίνουμε υπόσχεση ότι μαζί με τις άλλες ταξικές δυνάμεις, οι οποίες θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουν μέτωπο πάλης για τη δημόσια δωρεάν υγεία, ότι θα συστρατευτούμε και θα δώσουμε τον αγώνα που μπορούμε και ξέρουμε να δίνουμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η πανδημία
για να πιάσω και το κομμάτι της τοπικής διοίκησης, έχει φτάσει σε ένα τέτοιο, αξιοποιήθηκε σε ένα τέτοιο σημείο από την κυβέρνηση που σήμερα ουσιαστικά έχουν καταργηθεί τα δημοτικά συμβούλια. Αντί των δημοτικών συμβουλίων, τις αποφάσεις παίρνουν οι οικονομικές επιτροπές και οι επιτροπές ποιότητας ζωής, οι οποίες τεχνιέντος έχουν φτιαχτεί με απόλυτες πλειοψηφίες των δημάρχων, ανεξάρτητα αν αυτοί εκλέχθηκαν με 14%, με 24%, με 0% ή με όσα 100% θέλετε. Αυτή είναι η δημοκρατία που βιώνουμε, λέγεται αστική δημοκρατία και εμείς θα την ανατρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ.